Δύο χρυσά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, δύο ασημένια σε παγκόσμιο, ένα χάλκινο σε παγκόσμιο. Δύο χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δύο χάλκινα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η λίστα είναι ατέλειωτη όταν κάποιος κοιτάει τις απίστευτες διακρίσεις του παγκόσμιου πρωταθλητή μας και Ολυμπιονίκη Σπύρου Γιαννιώτη. Σπύρος Γιαννιώτης, Λονδίνο 2012. Με την τιμητικότατη τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να δηλώνει, πιστέψανε πολύ σε μένα και εγώ τους απογοήτευσα. Ναι, ναι. Αυτό ήταν. Το λέω και ανατριχιάζω, αλήθεια. Συγκινούμε γιατί αυτό δείχνει ήταν, τη φόρτιση όμως τη συναισθηματική που είχες εκείνη όντως τη στιγμή, έτσι. Σε μικρό παιδί πλέον. Το παρήγορο είναι ότι είναι ραδιόφωνο, το έχει τηλεόραση, οπότε ψάχνει. Όχι, εντάξει. Ναι, αυτό, εντάξει, πολύ πιστούσαν σε μένα. Τους απογοήτευσα εντός εισαγωγικών, γιατί αυτό που είχα να δώσω το δώσα. Έτσι ένιωσα πραγματικά και ακόμα αυτό δεν έχει περάσει, αυτή η σκέψη και αυτή η ένταση που είχα και αυτό που έβγαλα στο τέλος. Γίνονται στον πρωταθλητισμό, παρόλα αυτά η τέταρτη Ολυμπιακή θέση είναι μια κορυφαία θέση στον κόσμο, έτσι δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος αθλητής να πει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν τέταρτος στον Ολυμπιακό. Είναι λίγο αυτό που λέω όταν τέταρτη και απογοητευμένος που γίνεται. Γίνεται επειδή είχα βλέψει για κάτι καλύτερο, αλλά σίγουρα η τέταρτη θέση είναι η καλύτερη θέση που έχω πάρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε είμαι ευχαριστημένος σαν θέση, αλλά θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο μέσα στην κούρσα. Και πάμε τώρα 2013, Βαρκελόνη, μια κορυφαία κούρσα. Τα πρώτα 5 χιλιόμετρα σε ρελαντί που λέω εγώ, δηλαδή από κοντά αλλά έτσι με ένα ρυθμό. Στα 7,5 χιλιόμετρα δυναμικά, πιο δυναμικά μπροστά και στα 2,5 χιλιόμετρα όλα για όλα και χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο. Πήρες το όμως πίσω, ένιωσες εκείνη την ώρα. Για τον εαυτό σου πιο πολύ, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όλη τη χρονιά, ναι μεν είχα στο μυαλό μου τι έγινε την προηγούμενη χρονιά το 12, αλλά δεν με επηρέασε. Ούτε θετικά με επηρέασε θετικά, αλλά θα πω πώς. Μέσα στην προπόνηση ήμουν με καθαρό μυαλό, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν είχα άγχος, γιατί η προηγούμενη χρονιά, ήταν μεγαλύτερη σε πίεση που είχα, και λογικό για την Ολυμπιάδα. Πήγα μέσα στην κούρσα και ξεκίνησα την κούρσα με καθαρό μυαλό, χωρίς να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω σαν θέση. Σταδιακά δηλαδή ανέβηκα και θέσεις ψυχολογίας και θέσεις σωματικά. Οπότε αυτό βοήθησε πολύ. Δεν έβαλα το μυαλό μου να λειτουργήσει από το 0 χιλιόμετρο ότι θα κερδίσεις ή ότι θα διακριθείς. Το έβαλα στα τελευταία 2 χιλιόμετρα αυτό. 10 χιλιόμετρα είναι μεγάλη κούρσα. Στα τελευταία χιλιόμετρα που φαντάζομαι νιώθεις αυτό το μούδιασμα που όλοι νιώθουμε όταν τρέχουμε 5 μέτρα για 5 λεπτά. Εσύ πρέπει να τρέξεις πολλά χιλιόμετρα για να αρχίσεις να μαζεύεις το γαλακτικό οξύ στους μύες σου και να νιώθεις. Στα τελευταία χιλιόμετρα, εκεί πώς συνεχίζεις, πώς γίνεται αυτό το κλικ μέσα σου. Όχι μόνο σε ένα, σε όλους τους πρωταθλητές, έτσι. Κοίτα, σε μένα λειτουργεί σίγουρα η ψυχολογία. Όταν φτάνεις στο 1 χιλιόμετρο και το σώμα σου είναι οριακά, δεν ξέρεις αν θα βγάλει άλλα 100 μέτρα ή άλλα 1000 που πρέπει να τερματίσεις. Εκεί τα πράγματα λίγο πέσει με το μυαλό σου, πέσει με την ψυχολογία σου. Γιατί το μυαλό σου, η αντίδραση του μυαλού σου είναι ότι το σώμα σου δεν αντέχει άλλο. Και εσύ ξεκελάς το μυαλό σου ότι αντέχει. Σίγουρα όταν κυνηγάς και είσαι μπροστά σε μια κούρσα, μπαίνει και η ψυχολογία η πολύ καλή. Και λες άντε άλλα 200 μέτρα, άντε άλλα 100 μέτρα. Άντε τερματίζουμε και κάπως έτσι. Τερματίζουμε και το χρυσό. Ναι, ναι. Πώς είναι η ψυχολογία εκείνη την ώρα, τι. Σκάσα από όλη την κούρσα πριν, την ένταση, γιατί είσαι πολύ συγκρατημένος. Γιατί μέχρι να ακουμπήσεις το χέρι, όλα αλλάζουν. Και με το που ακουμπάει το χέρι και ξέρεις ότι έχεις τερματίσει, εκεί βγαίνει όλη η κούραση, αλλά σε ένα
σαν ανατριχύλα. Είναι απίστευτο το συνέστημα. Λες πρώτος στον κόσμο. Αλλά έχω πει τουλάχιστον στη ζωή μου ότι μετά από μια ήττα, μια απογοήτευση, θα μπω μέσα και θα κάνω ή θα βελτιωθώ ή θα κερδίσω και μετά θα φύγω. 2-16. 2-16 είναι μακριά. Πολύ μακριά. Είναι, όντως, αλλά σίγουρα. Και ηλικιακά οι επιτυχίες που παίρνεις αυτή τη στιγμή για την κολύμβηση. Ναι, και για την κολύμβηση σε αυτήν την ηλικία. Οι αθλητές του νερού γνωρίζουμε όλοι ότι. Είναι δύσκολο, ναι. Όντως, όταν. Μετά τα 30 δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλες διακρίσεις όπως εσύ. Το καλό είναι ότι τα μαραθώνια μπορείς να το κάνεις και σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε αυτό μου δίνει κουράγιο ότι γίνεται. Το έχουν αποδείξει και άλλοι αθλητές αυτό. Οπότε παίρνω από αυτούς έτσι μια δύναμη και πιστεύω στον εαυτό μου και βλέποντας και κάποιους άλλους αθλητές που έχουν κερδίσει, έχουν διακριθεί σε μεγαλύτερη ηλικία και από μένα. Θα συνεχίσω από εκεί και πέρα. Ρεαλιστικά ξέρω ότι είμαι σε μια ηλικία όπου κάποια στιγμή θα με εγκαταλείψει εντός εισαγωγικών το σώμα μου. Σε αυτό το υψηλό, σε υψηλό πρωταθλητισμό εννοώ, σε αυτό που κάνω. Αλλά όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα το καταλάβω και θα φύγω σιωπηρά. Αλλά θα συνεχίσω να κάνω τον αθλητισμό γιατί μου αρέσει, το αγαπάω. Και ιδίως η θάλασσα που έχω έτσι μια ιδιαίτερη σχέση.